Πάμε ξανά στην Έλενα, γιατί έχουμε κι άλλες πληροφορίες μετά την αποχώρηση της Άννας Μαρίας. Έλενα μου, μίλησε με τον Δομήνικο. Ναι, κλασικά, παιδιά, υπερατλαντικά τηλέφωνο κάνω συνέχεια. Ναι. Λοιπόν, αυτό που θα σας πω, δεν ξέρω αν θα φανεί στο τέλος του σημερινού. Λίγο θα φανεί στο τέλος του σημερινού επεισοδίου, αλλά πιο έντονα την Κυριακή. Βλέπετε αυτούς τους δύο άντρες, τον James και τον Μπάρτζι, τον Νίκο τον Μπάρτζι. Εδώ λοιπόν θα. Επειδή θα χαθεί πάρα πολύ έντονα η ψυχραιμία στην μπλε ομάδα, δηλαδή θα τσακώνονται, θα υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα, μετά την αποχώρηση της Άννας Μαρίας θα δούμε τους δύο αυτούς άντρες να τσακώνονται λίγο. Όπα. Όπα. Ναι. Δηλαδή, να τσακώνονται αναφορικά με την αποχώρηση της Άννας Μαρίας ή μπήκε κάτι άλλο ενδιάμεσα. Τώρα είναι νωρίς αυτό για να σου το πω ακόμα. Αυτοί οι δύο άντρες θα υπάρξει, θα τα βρούνε. Αλλά... Θα υπάρξει ένταση μεταξύ τους. Θα υπάρχει ένταση μεταξύ τους. Τώρα είναι οι δυο τους και μετά είναι ο παπάς με τις υπόλοιπες, έτσι δεν είναι. Τους, και οι δυο τους θα πάνε και μέχρι όσο πάνε. Δεν πρόκειται να σπάσει αυτό το δίδυμο ποτέ. Τίποτα. Δεν το ξέρεις, ρε Γρηγόρη. Περίμενε, κάτι είναι δύσκολο. Είναι η πρώτη φορά που θα δούμε μία λογομαχία. Αυτοί οι δύο άντρες, όπως ξέρουμε καλά, είναι φίλοι επιστήθη. Δηλαδή, εδώ πέρα έλεγε χθες, αν θυμάμαι καλά, ότι αν φύγει με το ίδιο αεροπλάνο θα φύγω κι εγώ. Μάλιστα. Πάνε τα νεύρα στην πλέον ομάδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.